Θα μιλήσουμε λοιπόν για διατροφή και για είδη τα οποία διατίθενται στην αγορά, αλλά και για ένα διαγωνισμό, όχι διαγωνισμό, μια διαδικασία έτσι δωροεπιταγής, χωρίς κληρώσεις, όλα προκαθορισμένα, που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Να ξεκινήσω να σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία με το δώρο για τη δωροεπιταγή. Είναι μια δωροεπιταγή 15 ευρώ, με κάθε αγορά 90 ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπείτε σε καμία κλήρωση, δεν θα περιμένετε να σας χαμογελάσει η τύχη, κάνοντας τις αγορές σας για το εορταστικό τραπέζι. Αυτομάτως, όταν η απόδειξη γράψει 90 ευρώ και πάνω, τότε θα λάβετε αυτομάτως μια δωρεπιταγή ύψους 15 ευρώ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε το διευθυντή μάρκετινγκ της εταιρείας των σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, τον κύριο Τζαγκαράκη, για να μας τα εξηγήσει έτσι πιο αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαγκαράκη. Καλημέρα, καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Κύριε Τζαγκαράκη, ξεκίνησα να λέω για το πασχαλινό δώρο που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με τις αγορές που όλοι θα κάνουμε αυτές τις μέρες για το εορταστικό τραπέζι. Εξηγήστε μας τη διαδικασία. Αν το έχω αντιληφθεί σωστά, δεν μιλάμε για κλήρωση, δεν μιλάμε για διαγωνισμό. Μιλάτε πάρα πολύ σωστά. Φέτος αποφασίσαμε να γιορτάσουμε μαζί με τους κριτικούς και τους πελάτες μας για να κάνουμε ένα δώρο Πάσχα για όλους. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, ως και το Μεγάλο Σάββατο, με αγορές με τη χρήση της Extra Card για κάθε 90 ευρώ αγορών μάλλον, με τη χρήση της Extra Card, κερδίζουν όλοι αυτόματα μια δωροεπιταγή των 15 ευρώ, η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί από την επόμενη εβδομάδα και για όλο το Μάιο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διαδικασία μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Ακριβώς, ξεκίνησαμε την Κυριακή και ως και το Μεγάλο Σάββατο θα ισχύει αυτή η προσφορά, mm-hmm. που είναι καλό να την εκμεταλλευτούν όλοι, είναι 15 ευρώ δωροεπιταγή, η οποία εξεγειρώνεται σε όλα τα καταστήματά μας. Αφού τα κάνουμε τα ψώνια, καλό θα είναι να μην ξεχάσουμε την κάρτα στο σπίτι, γιατί ξέρετε, εμένα μου συμβαίνει πολλές φορές. Φτάνω στο σούπερ μάρκετ και λέω, ξέχασα την κάρτα στο σπίτι. Να την έχουμε μαζί μας, να την έχουμε στο πορτοφόλι μας, γιατί είναι απαραίτητη για αυτή τη διαδικασία για να πάρουμε τη δωροεπιταγή, σωστά. Σωστά, και όχι μόνο για αυτή τη διαδικασία. Παίρνετε αυτόματα μια έκπτωση 5% στα κριτικά προϊόντα. Σωστά. Και μαζεύουμε και πόντους. Και μαζεύετε και πόντους και συμμετέχετε σε πάρα πολλές κληρώσεις που κάνουμε αναφυλάδιο. Mm-hmm. Κύριε Τζαγκαράκη, έλεγα νωρίτερα ότι επειδή αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι περίοδος νηστείας, αλλά όλοι προετοιμαζόμαστε για το εορταστικό τραπέζι, μέσα σε αυτή την υπερπροσφορά διαφόρων ειδών διατροφής, εξακολουθούμε και αναζητούμε τον ντόπιο. Για το εορταστικό τραπέζι, λοιπόν, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό που θα βάλουμε στο τραπέζι μας θα είναι ντόπιο, θα είναι από εδώ από την Κρήτη? Σωστά. Τα κριτικά προϊόντα έχουν κυρίαρχη θέση στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και φυσικά θα μιλήσουμε για τα αρνία και τα κατσίκια, mm-hmm. που αυτή την περίοδο είναι μόνο Κρήτης στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και μάλιστα με το ονοματεπώνυμό τους, με ταυτότητα παραγωγού. Mm-hmm. Συγκεκριμένα είναι μια καινοτομία που έχει ξεκινήσει από πέρυσι η εταιρεία μας και κάθε αρνία και κατσίκι το οποίο προμηθεύεται ο πελάτης συνοδεύεται με την ταυτότητά του. Η ταυτότητα παραγωγού περιέχει όλες τις πληροφορίες για το κτηνοτρόφο του ζώου, καθώς και το τόπο εκτροφής του. Mm-hmm. Άρα πρακτικά. Πρακτικά σημαίνει ότι προμηθευόμαστε αρνία και κατσίκια μόνο Κρήτης, που γνωρίζουμε και ποιος είναι ο κτηνοτρόφος και από ποια περιοχή μας έχει έρθει το ζώο, από ποια περιοχή της Κρήτης, mm-hmm. από ποιο χωριό συγκεκριμένα. Από ποιο χωριό και το όνομα του κτηνοτρόφου και από ποια περιοχή προέρχεται, από ποιο χωριό. Άρα δηλαδή, πηγαίνοντας κάποιος στο κρεοπωλείο του σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, μπορεί να ζητήσει από συγκεκριμένη περιοχή ή μπορεί να, φεύγοντας, να ξέρει ότι το αρνί, το κατσίκι που έχει πάρει είναι του συγκεκριμένου, του τάδε παραγωγού, από το τάδε χωριό. Σωστά. Η διανομή, όταν φεύγουν τα αρνία και τα κατσίκια από εδώ από τα κεντρικά μας γραφεία για τα καταστήματα, παίρνουν ένα μοναδικό lot number, τυπώνεται ένα ταμπελάκι πάνω, το οποίο ονομάζεται και ταυτότητα του παραγωγού, το οποίο συνοδεύει το ζώο μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Άρα ο πελάτης, όταν θα προμηθευτεί το αρνί του, ξέρει όλες αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες γνωρίζουμε και εμείς. Mm-hmm. Από ποιο μέρος της Κρήτης είναι, από ποιο τόπο της Κρήτης είναι και ποιος είναι ο κτηνοτρόφος. Μάλιστα. Κύριε Τζαγκαράκη, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμα και σε επίπεδο παραγωγής συνολικά για όλα τα κριτικά προϊόντα. Γιατί είναι πάντα ένα ζητούμενο το να γνωρίζει ο καταναλωτής τι είναι αυτό το οποίο έχει βάλει στο τραπέζι του. Άρα, μια καινοτομία η οποία νομίζω ότι είναι απολύτως ωφέλιμη και για τα ίδια τα προϊόντα για να μπορέσουν να αναδειχθούν, αλλά και για όλους εμάς τους καταναλωτές. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή ανάσταση. Γεια σας.